Αγαπητέ Φέδωνα, γεια σου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλημέρα. Βαριά χρονιά. Ναι. Βαριά χρονιά που κλείνει με την απώλεια 6 στελεχών της πολεμικής αεροπορίας, 5 υπτάμενοι σε 3 περιστατικά. Δεν θα πω ότι ήταν η καλύτερη ή η χειρότερη, γιατί ακόμη και ένα περιστατικό δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Είναι απώλεια ανθρώπινης ζωής, είναι υποβάθμιση της εμπιστοσύνης που υπάρχει. Βέβαια, εάν κάνουμε τον απολογισμό, υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία για το περιστατικό το προχθεσινό, αλλά περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι. Και η μεγάλη εικόνα είναι η εξής. Δεν είναι άσχετη με αυτή που αναφέρθηκε στο προηγούμενο ρεπορτάζ. Είναι η κατάσταση, η υποβάθμιση ενός πλαισίου λόγω οικονομικών δυσχεριών. Δηλαδή, για περισσότερα από 15 χρόνια στην Ελλάδα δεν υπήρχαν εξοπλισμοί. Ναι. Και δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί, το να αγοράσεις καινούργια όπλα ή να πάρεις ικανότερα συστήματα. Είναι η συντήρηση αυτών που έχεις, ο εξυγχρονισμός αυτών που έχεις και η αντικατάσταση, η βελτίωση, προφανώς. Από εκεί και ύστερα υπάρχει το θέμα της εκπαίδευσης, η οποία υποβαθμίζεται. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση τα αεροπλάνα... Δεν το σηκώνεις το τηλέφωνο, γιατί δεν θα σταματήσει να χτυπάει, νομίζω. Μην ρωτήσεις ποιος είναι, ας θα το πάρεις μετά. Οπ, έπεσε η σύνδεση. Προφανώς ήταν το κινητό το οποίο ήταν συνδεδεμένο με το Skype. Δικό μου ήταν το πρόβλημα, δικό μου το λάθος. Οι συνάδελφοι θα επικοινωνήσουν αμέσως με τον κύριο Φέδωνα Καριοσφίδα. Να τον έχουμε. Αν με ακούτε. Τώρα ναι. Αυτό που έλεγα είναι το εξής, ότι τα αεροπλάνα αυτά ήταν μέρος μιας μεγάλης παραγγελίας, η οποία είχε γίνει την δεκαετία του 70. Νομίζω με τα Α7 και τα C-130 που είχαμε πάρει τότε. Α7, 76, C-130 και ενίσχυσαν την πολεμική μας αεροπορία. Μάλιστα, αυτό που είναι σημαντικό να υποθεί είναι το εξής. Αγοράσαμε τότε ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά, τα χρησιμοποιούσε το αμερικανικό ναυτικό και τα χρησιμοποιούσε σε συνθήκες εκπαίδευσης των αεροπόρων, των μαχητών που πετάνε από τα αεροπλανοφόρα. Δηλαδή είχαν σχεδιαστεί ειδικά, για παράδειγμα, η εκπαίδευση σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αυτή που λέγεται επίπεδο περιδίνηση. Δηλαδή ένα αεροπλάνο πέφτει από τον ουρανό στροβιλιζόμενο και πρέπει να μάθεις πώς να το βγάλεις από αυτή την κατάσταση. Ήταν διαβόητα τα F-14, διάσημα μαχητικά. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν από αυτό το πρόβλημα. Τα TAF-2 ήταν αεροπλάνα τα οποία εκπαίδευαν τους υπταμένους στο να βγαίνουν από αυτή την επίπεδη περιδίνηση, το flat spin. Οποιοςδήποτε πιλότος πέταξε ή πετάει ακόμη και σήμερα μαχητικά στην ελληνική πολεμική αεροπορία έχει περάσει από τα TAF-2. Ναι. Βέβαια, διάβασα και κάτι άλλο. Ναι. Ότι καθώς περνούσε ο καιρός, ναι, η αντικατάσταση, ναι, η συντήρηση, ναι, όλα, αλλά διάβασα ότι ήταν ήδη παροχημένα για τους χειριστές. Σωστά. Που θα άλλαζαν κατηγορία και θα έμπαιναν σε ένα F-16, σε ένα Rafale. Σωστά. Ή δεν ξέρω σε τι, σε ένα Mirage μεθαύριο, που χρειαζόταν να γίνει επιπρόσθετη εκπαίδευση στη μοίρα που πήγαιναν, που σημαίνει πολύ μεγάλο κόστος για το ελληνικό κράτος. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως εξής. Κάποιος πιλότος, υποψήφιος μάλλον πιλότος, επιλέγεται σε μία αρχική φάση σε ένα ελαφρό αεροπλάνο, ναι, ελικοφόρο. Ναι. Στη συνέχεια ακολουθούν 4 στάδια. Υπάρχει το στάδιο 2 και 3 που είναι η βασική, μάλλον αρχική και βασική εκπαίδευση, μετά πηγαίνουμε στην προκεχωρημένη και μετά πηγαίνουμε στην αρχική προεπιχειρησιακή. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βάζεις κάποιον χειριστή σταδιακά, τον κάνεις πιλότο και μετά τον κάνεις μαχητή. Ναι. Διότι στις μοίρες πρέπει, ναι, να πάρεις μαχητές και να τους βάλεις στα πιλωτήρια αυτών των, ναι, σύγχρονων αεροσκαφών F-16, Rafale, Mirage 2000 κτλ. Αυτό που συνέβη με τα TAF-2 ήταν το εξής. Τα TAF-2 κάποτε είχαν προηγούμενο στάδιο πριν ένα εκπαιδευτικό που λεγόταν TAF-37, ήταν ένα αιωθούμενο δικινητήριο, ναι, και πριν από αυτό υπήρχαν
Τα TAF-41, τα οποία μάλιστα πολύ πρόσφατα βγήκαν από υπηρεσία. Άρα η αρχική βασική γινόταν σε TAF-37 αεριοθούμενο, η προκεχωρημένη αρχική προεπιχειρησιακή γινόταν σε ναι. TAF-2. Αντικαταστήσαμε τα TAF-37 με TAF-2, με TAF-6, συγγνώμη, τα οποία είναι ελικοφόρα, ναι, αλλά υψηλών επιδόσεων. Ναι. Τα οποία είχαν ένα σύγχρονο. Είναι και το αεροσκάφος όπου ο συγκεκριμένος κυβερνήτης θα άλλαζε κατηγορία. Θα πήγαινε στα TAF-6. Θα πήγαινε τώρα. Μετατέθηκε, ναι, εκεί. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, αντέχουν ακόμη στον χρόνο? Διάβαζα ότι είμαστε η μοναδική πολεμική αεροπορία που εξακολουθεί να τα χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτικά. Και μάλιστα ότι υπάρχει και πρόβλημα πια ανταλλακτικών από ένα σημείο και μετά. Δεν υπάρχει τώρα, υπάρχει εδώ και 15 χρόνια. Ο λόγος είναι ο εξής. Τα αεροπλάνα αυτά τα αγόρασε το Αμερικανικό Ναυτικό, περίπου 500 αεροπλάνα. Αγοράσαμε εμείς 40 και είχε αγοράσει και η Βενεζουέλα, ναι, σε εποχές προ-Μαδούρο, πολύ προ-Μαδούρο, είχε αγοράσει καμιά τριανταριά. Το Αμερικανικό Ναυτικό τα έβγαλε από υπηρεσία το 2008. Και άπαξ και φεύγει κάτι, ναι, από υπηρεσία Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σημαίνει ότι πάβει η υποστήριξή τους. Αυτό που συνέβη στο μεταξύ είναι το ότι πριν, μάλλον με την απόσυρση, είχαμε πάρει καμιά δεκαπενταριά τα οποία αναπληρώσαν απώλειες και αρχίσαμε να προσφορίζουμε, δηλαδή να τα διαλύουμε και να παίρνουμε ανταλλακτικά. Κανιβαλισμός. Πήραμε και κάτι. Ακριβώς. Πήραμε κάτι από θέματα ανταλλακτικών από το Αμερικανικό Ναυτικό, αλλά μετά. Το θέμα είναι, πότε θα φύγουν από την υπηρεσία? Αυτά για τα οποία κάνουμε την κουβέντα τώρα. Κάναμε 4 φορές απόπειρα να τα διώξουμε από υπηρεσία. Αρχικά γιατί δεν εξυπηρετούσαν, όπως σωστά ανέφερες, την εκπαίδευση, και μετά επειδή ήταν παλαιά. Βέβαια. Το 2010 υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο σταμάτησε κυριολεκτικά λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. Πέρασαν 10 χρόνια, φτάσαμε στο 2020 και συμφωνήσαμε πλέον να αλλάξουμε το όλο σύστημα. Δεν είχαμε πάλι λεφτά να αγοράσουμε και κάναμε το εξής. Συμφωνήσαμε με μια Ισραηλινή εταιρεία, η οποία αγοράσει τα αεροπλάνα, 10 τον αριθμό, N346 Master από την Ιταλία, με τα οποία πηγαίνουν στην Καλαμάτα με Έλληνες χειριστές, και μας πουλάει ώρες. Δηλαδή η αεροπορία χρειάζεται 5.500 ώρες το χρόνο, τις αγοράζουμε ένα ώρα. Νοικιασμένα λοιπόν. Για 12 χρόνια. Είναι μια καινοτόμους ιδέα, δεν είναι ελληνική πατρίδα. Αυτά πότε θα είναι σε υπηρεσία? Πότε δηλαδή θα φύγουν τα TAF2 και θα μπουν οι Ίκαροι στα καινούργια πλάνα? Τα τέσσερα πρώτα είναι ήδη στην Καλαμάτα. Ναι. Μάλιστα το τέταρτο παραλήφθηκε πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα. Αλλά με τα τέσσερα δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Σημαίνει, ο προγραμματισμός για τα TAF2 ήταν να φύγουν το Μάιο, ναι, όταν θα είχαμε 6 από τα καινούργια αεροπλάνα. Πιθανότατα τα TAF2 δεν πρόκειται να ξαναπετάξουν αυτή τη στιγμή και μάλλον θα υπάρξει σοβαρή ανομαλία στην εκπαίδευση των Ικάρων για τις επόμενες, η τρέχουσα τάξη για τους επόμενους 5-6 μήνες. Είπες νωρίτερα φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις για το τι ακριβώς συνέβη με το συγκεκριμένο. Ναι. Οι πληροφορίες λένε ότι το συγκεκριμένο, στο πλαίσιο μιας τελετής αποχαιρετισμού που γινόταν ακριβώς λόγω της μεταθέσεως του άτυχου επισμηναγού, εκτελούσε μια άσκηση επίδειξη. Δεν επέστρεφε για προσγείωση. Έκανε μια άσκηση προσβολής αεροδρομίου. Και πάνω σε εκείνη τη φάση συνέβη το δυστύχημα. Υπάρχει αναφορά αυτοκτών μαρτύρων που λέει ότι είδανε κομμάτια να φεύγουν από το αεροπλάνο. Εγώ, επειδή έχω κάνει αρκετές διερευνήσεις, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτόπτες μάρτυρες, γιατί συνήθως έχουν την αντίληψη αυτό που θέλουν να δουν και όχι αυτό που βλέπουν. Εάν πάντως αποδειχθεί ότι έφυγε κάποιο κομμάτι, έσπασε κάποιο κομμάτι από το αεροπλάνο, τότε το κυρίαρχο σενάριο το οποίο θα υπάρχει είναι η δομική αστοχία, η οποία οδήγησε τελικά σε συντριβή. Είναι θέμα παλαιότητας, διότι ισχύει το εξής. Το αεροπορικό υλικό συντηρείται χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη. Δηλαδή, επιθεωρούμε και συντηρούμε ανά 50, 100, 300, 1000 ώρες. Ψάχνουμε να βρούμε εάν τυχόν κάτι έχει φθαρεί. Το αντικαθιστούμε πράγματα χωρίς να υπάρχει φθορά. Ναι. Επειδή υπάρχει ειδική διαδικασία. Διάρκεια ζωής, ώρες πτήσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Εάν εδώ πέρα τώρα πέσαμε στο πολύ απίθανο περιστατικό να έχουμε μια κόπωση μετάλλου
ή μια αστοχία η οποία είχε ξεκινήσει και εξελίχθηκε ραγδαία ανάμεσα σε δύο επιθεωρήσεις, είναι δυστυχώς αυτό που συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις θα έλεγα ότι γίνεται διερεύνηση για να μην ξανασυμβεί. Μάλιστα. Βέβαια το συγκεκριμένο αεροπλάνο ολοκληρώνει την καριέρα του, αλλά ποτέ δεν είναι, δεν πάβουμε να μαθαίνουμε από τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα. Μαθαίνουμε για να είναι ασφαλέστερη η αεροπορία. Φέδωνα, να μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από καρδιάς καλή χρονιά, κάθε καλό. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο και για τους υπηταμένους μας καλές προσγειώσεις, γιατί αυτό ευχόμαστε. Όχι καλές πτήσεις. Καλές προσγειώσεις. Να επιστρέφουν ασφαλείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.